Σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών και την παράδοση των κτηρίων στο παλιό Χατζικώστα, προκειμένου να φιλοξενηθούν από τη νέα σχολική χρονιά το πρώτο νηπιαγωγείο Ιωαννίνων, καθώς και τα σχολεία αναπήρων παιδών που στεγάζονται σήμερα στην ΕΛΕΠΑΠ, ζητά από τον Δήμο Ιαννιτών η Ένωση Γονέων. Εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, η Ένωση Γονέων συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Μωυσή Ελισάφ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σχολεία θα είναι έτοιμα για να υποδεχθούν τους μαθητές με όρους ασφάλειας, με δεδομένο πως η πανδημία θα παραμείνει στη ζωή μας. Αν και οι εργασίες για την κατασκευή των κτηρίων στο παλιό Χατζικώστα, αλλά και στο καινούργιο νηπιαγωγείο στους παλιούς στρατιωτικούς φούρνους βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, η Ένωση Γονέων εκφράζει την ανησυχία της για το αν τελικά θα ολοκληρωθούν και θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με τη νέα σχολική χρονιά. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, με αρκετές ελλείψεις στα σχολεία και σε σχέση με υλικοτεχνικές υποδομές και γενικότερα. Είχαμε το άνοιγμα κλείσε των σχολείων και αυτό το ζήσανε όλοι οι γονείς ως ένα τεράστιο πρόβλημα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα σχολεία δεν θα ανοίξουν με τους ίδιους όρους που κλείσανε, που λειτουργήσαν μάλλον την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν θέσαμε συγκεκριμένα ζητήματα. Ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις βελτιώσεις που θα γίνουν το καλοκαίρι στα σχολεία. Πήραμε τη διαβεβαίωση από τον Δήμαρχο ότι θα ξεκινήσουν κάποιες εργασίες μέσα στο καλοκαίρι. Ωστόσο, έχουμε πολύ έντονη ανησυχία και μετά από αυτή τη συνάντηση στα εξής ζητήματα. Πρώτα και κύρια, δεν έχει τεθεί χρονοδιάγραμμα για το πότε θα παραδοθεί το σχολείο του ΣΑΠ και του πρώτου νηπιαγωγείου και είναι σίγουρο από ό,τι καταλάβαμε από όσα μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν θα είναι έτοιμα το Σεπτέμβριο. Άρα λοιπόν θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα γιατί τα παιδιά στο ΣΑΠ και στο Δημοτικό Σχολείο και στο νηπιαγωγείο του ΣΑΠ έχουν διπλασιαστεί και δεν θα χωράνε στους υπάρχοντες χώρους. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η αποπεράτωση του νηπιαγωγείου των φούρνων, όπου και εκεί, παρότι έχει δοθεί μια ημερομηνία μέχρι τέλος Αυγούστου ότι θα παραδοθεί, και πάλι δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορέσει να μπει σε λειτουργία. Επίσης, έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Ζητήματα που έχουμε αναδείξει ως Ένωση Γονέων και με την ημερίδα που είχαμε κάνει πέρσι, αντισεισμική προστασία, την θωράκιση από τις πυρκαγιές, την αναβάθμιση γενικά των σχολικών χώρων. Μας είπε ότι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα Τρίτσης, όμως αυτό δεν θα γίνει πριν από ένα τρίμηνο έως 6 μήνες, δηλαδή τα έργα αυτά θα ξεκινήσουν από την μεθεπόμενη χρονιά. Και τέλος, θέσαμε το εξής ζήτημα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν στα σχολεία έργα λόγω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως των τεχνικών υπηρεσιών, αλλά και του εργοταξίου. Εκεί λοιπόν ο Δήμαρχος μας είπε ότι δεν έχει πιστώσεις για να κάνει προσλήψεις, ως εκ τούτου το πρόβλημα θα διαιωνιστεί και την επόμενη χρονιά. Εμείς δεν αμφισβητούμε ότι έχει καλές προθέσεις η Δημοτική Αρχή να λύσει ζητήματα, ωστόσο έχουμε και από την κεντρική, από την κυβέρνηση τέλος πάντων, ζητήματα δυσλειτουργιών, ζητήματα αδιαφορίας αν θέλετε για τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Σε αυτό εντάσσεται στη συνέχεια ο Δήμος, ο οποίος σηκώνει τα χέρια γιατί δεν έχει κονδύλια ή το νομοθετικό πλαίσιο για να αντιμετωπίζει ζητήματα και έτσι τα προβλήματα διαιωνίζονται. Εμάς δεν μας απασχολεί αυτό. Εμείς θέλουμε ως γονείς μαζί με τους εκπαιδευτικούς, μαζί με τα παιδιά μας που βρίσκονται στο σχολείο, τα σχολεία να λειτουργούν με αξιοπρεπείς όρους. Και εκεί θα δώσουμε σημασία όλο το επόμενο διάστημα με αγωνιστικές κινητοποίησεις όπου χρειάζεται, με διεκδικήσεις, έτσι ώστε να έχουμε αξιοπρεπή σχολείο για τα παιδιά μας.